Διάσκεψη για την ψυχική υγεία στον χώρο εργασία διοργανώνει την Τρίτη και την Τετάρτη η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Υγεία και Εργασία από διάφορα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, του Eurofound, τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία, καθώ και κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εμπειρογνώμονε σε θέματα ασφάλεια και υγεία στην Εργασία. Διάσκεψη για την ψυχική υγεία στο χώρο εργασία διοργανώνει σήμερα και την Τετάρτη η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία θα συμμετάσχουν Υπουργοί Υγεία και Εργασία από διάφορα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, του Eurofound, τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία, καθώ και κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εμπειρογνώμονε σε θέματα ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κομισιόν για τη συμμετοχή των μελών τη Επιτροπή, αναφέρεται πω σήμερα η διάσκεψη επικεντρώθηκε στην πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, του εργασιακού άγχου και τη επαγγελματική εξουθένωση. Την Τετάρτη, η διάσκεψη θα επικεντρωθεί σε ζητήματα ψυχική υγεία στην εργασία, για παράδειγμα, σχετικά με το πώ μπορεί να δημιουργηθεί μια συμπεριληπτική αγορά εργασία για τα άτομα με ψυχικέ διαταραχέ, καθώ και σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τη ψυχική υγεία.